κάποιο πρόβλημα. Εθνικό, ναι. Δεν ξέρω, ο κύριος Φραγκιαδάκης δεν μας ακούει. Η κυρία Καπαράκη. Μάλιστα. Όχι. Α, μας ακούτε. Ωραία. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο, Βαγγέλη, να με βοηθήσεις λίγο να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Φραγκιαδάκη. Η κυρία Μαρία Καπαράκη, λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βεβαίως, και καταρχήν καλημέρα, καλή χρονιά να έχουμε. Γίνονται πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολιτισμό. Έχει να γίνει κάτι το οποίο πραγματικά το έχει ανάγκη πάντα ο τόπος, οπουδήποτε. Και μιλάμε για την βιβλιοθήκη και για όλα αυτά τα οποία μπορούν να και πορέουν από όλο αυτό. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε δημόσια. Νομίζω ότι αυτό ήταν που έλειπε από το χωριό. Έτσι, κάποια πολιτισμική ίσως ανάδειξη, δρόμενα που αφορούν πολιτισμό κτλ. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα. Μάλιστα. Η οποία πέρα από το βασικό στόχο της βιβλιοθήκης να προσελκύσει και τα παιδιά, τους μεγάλους, να τους μοιήσει κυρίως στον χώρο της λογοτεχνίας, κάτι που λείπει, θεωρώ, και από την εποχή και από την περιοχή μας κυρίως, νομίζω ότι είναι αφετηρία και για περαιτέρω δράσεις που θα έχουν να κάνουν με την τέχνη, τον πολιτισμό, την επιστήμη, όπως το επερχόμενο Science Show την Κυριακή. Μάλιστα. Και φυσικά τα αυριανά εγκαίνια. Ωραία, να μου επιτρέψετε να σας διακόψω να καλημερίσουμε και τον κύριο Φραγκιαδάκη που πιστεύω μας ακούει τώρα. Ναι, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και στους δύο λοιπόν και πάλι. Αμή, ευχαριστούμε πολύ επίσης. Και να ευχηθούμε να είναι μια δημιουργική χρονιά. Τα βιβλία είναι ένας πολύ καλός φίλος του ανθρώπου. Του κρατάει συντροφιά, τον βοηθάει να ταξιδεύει. Και θα ήθελα να μας συστηθείτε λίγο. Κύριε Φραγκιαδάκη, είστε διδάκτορ μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο στο Μπέρκελι, αν το λέω σωστά. Το λέτε και πολύ σωστά. Ωραία. Και η κυρία Καπαράκη. Είμαι φιλόλογος, κλασική. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είδατε, το ραδιόφωνο ενώνει κιόλας και μας γνωρίζει και μας παίρνει σε επαφή με ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους. Έτσι, είστε διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Μπέρκελι, αλλά έχετε καταγωγή από το Μύρτος. Ναι, στο Μύρτος γεννήθηκα και μεγάλωσα. Στην Μελλαδιά και Βαθρέμου Μύρτου, το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ και είναι ένα μέρος το οποίο όχι μόνο έχει αρκετούς εδώ ντόπιους, αλλά έχουμε και αρκετούς επισκέπτες. Οπότε έχουμε στην βιβλιοθήκη και αρκετά ξενόγλωσσα βιβλία, τα οποία θα μπορούν οι επισκέπτες μας να τα δανειστούν και να τα διαβάσουν όταν είναι στις διακοπές τους εδώ. Αυτή η συντροφιά η οποία δημιουργείται, και μιλάμε για τη συντροφιά του βιβλίου, πόσο ανάγκη πιστεύετε ότι έχει ο τόπος και πώς ακόμα μπορούν να γίνουν με αρχή και αφετηρία τη συγκεκριμένη δανειστική βιβλιοθήκη? Κοιτάξτε, πάντα η βιβλιοθήκη είναι ένα βασικό στοιχείο σε μια κοινωνία, σε μια ομάδα ανθρώπων. Το βιβλίο, όπως λέμε, είναι κάτι του πολίτη που μας ταξιδεύει, μας μορφώνει, μας διασκεδάζει. Αυτό που διαφέρει κάπως σε εμάς, στη δική μας εδώ βιβλιοθήκη, είναι ότι προγραμματίζουμε δράσεις. Σήμερα με την εποχή, με τη κοινωνική media που υπάρχει, το Facebook κλπ. Τα παιδιά και πολλοί νέοι είναι λίγο μακριά από το βιβλίο. Έχουν δημιουργήσει μια αποξένωση δηλαδή όλες αυτές. Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς λοιπόν μπορούμε με διάφορες δράσεις που προγραμματίζουμε για τον πολιτισμό, τις τέχνες, την επιστήμη, τις φυσικές επιστήμες ειδικότερα, πιστεύουμε να δημιουργήσουμε κάποιο κέντρο, να πάρουμε λίγο την προσοχή, ειδικά των νέων ανθρώπων, που αυτό νομίζω το έχουν ανάγκη. Να είναι ένας πόλος έλξης λοιπόν και για τους νέους και να βρουν να περάσουν όμορφα και δημιουργικά το χρόνο τους, και φαντάζομαι ότι είναι και αφορμή για κουβεντούλα, για συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων. Και θα βοηθήσει, πιστεύετε, και απευθύνεται και στην κυρία Καπαράκη αυτό το ερώτημα, τα νέα παιδιά, τον νέο κόσμο, αυτή η επαφή με τη δανειστική βιβλιοθήκη, έτσι ώστε να ανοίξει λίγο περισσότερο η γνώση και η επιθυμία γνώσης γενικότερα για τα φιλολογικά μαθήματα?
Ως προς αυτό δεν έχουμε αμφιβολία. Αν και νεοσύστη τη βιβλιοθήκη, έχουμε ήδη τα δείγματα. Έχουμε καλή προσέλευση και από ενήλικες και από ξένους επισκέπτες του χωριού, αλλά κυρίως από παιδιά. Και θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπε και ο Μπρουλαλής εδώ, ο κ. Βαγγέλης. Είναι ο στόχος διτός. Πέραν της παροχής υλικού που προσφέρουμε, έχουμε φτιάξει ένα χώρο προσιτό για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας κτλ. Είναι και η παροχή ερεθισμάτων που το πετυχαίνουμε με τη δράση. Μάλιστα. Δυστυχώς ζούμε σε μια περιοχή που δεν ευνοεί ούτε το πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών, ούτε το χρόνο έχουμε, ούτε τις συνθήκες. Οπότε είναι ένα παράθυρο σε διάφορους κόσμους που δεν μπορούμε να έχουμε άμεση επαφή. Πιστεύω πως ναι, είμαστε πολύ αισιόδοξοι ως προς το μέλλον. Έχουμε μεγάλη στήριξη και θέλω να πω εδώ και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους φορείς του χωριού που μας έχουν στηρίξει. Χωρίς τη συνδρομή της κοινότητας δεν θα πετυχαίναμε πολλά. Μας παραχώρησε χώρο στη δημοτική αίθουσα του χωριού, των συλλόγων φυσικά του χωριού, του συλλόγου γονέων και γεδεμόνων. Και φυσικά σε όλους αυτούς που είτε υλικά είτε χρηματικά μας στήριξαν, μας βοήθησαν. Αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ συγκινητική συνδρομή του χωριού. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, η ιδέα αυτή? Υπάρχει μια μικρή, δυστυχώς για την ώρα, μερίδα φιλαναγνωστών στο χωριό, που κάποια στιγμή ήρθαμε σε επαφή. Οπότε συναντηθήκαμε και στην πρώτη συνάντηση παρήστοντο και όλοι, ο πολιτιστικός σύλλογος, η κοινότητα, ο ναυτικός ομίλος του χωριού, ο σύλλογος γονέων και δημόνων. Οπότε σιγά σιγά μας παρότριναν να κάνουμε αυτή την αγάπη και τη λογοτεχνία κάπως πιο οργανωμένη, πιο ανοιχτή στον κόσμο. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Ναι, και απευθύνω και ένα ερώτημα στον κύριο Χαρακεδάκη. Ένας διδάκτορ μαθηματικών με το φιλοσοφικό επίπεδο, το οποίο εμπεριέχεται βέβαια πιστεύω μέσα στη φιλοσοφία των μαθηματικών. Πώς αυτή η δραστηριοποίηση σχετικά με όλα αυτά τη δράση? Να σας πω, είναι μια διευκρίνηση. Παρακαλώ. Να δίνω ειδικά μου συμμετοχή που τα συμμετέχω σε μερικές από αυτές τις δράσεις. Είναι το άνοιγμα των νέων παιδιών στις φυσικές επιστήμες. Δεν είναι μόνο η λογοτεχνία. Οπότε να συμπλέξουν με το φιλοσοφικό επίπεδο. Ακριβώς. Εμείς στην Ολλανδία είχαμε δημιουργήσει και έχουμε δημιουργήσει ένα κέντρο επιστήμης το οποίο παρουσιάζει στους τα νέα παιδιά την ομορφιά και τα μυστήρια της φύσης, των φυσικών νόμων. Μάλιστα. Με έναν τρόπο πάρα πολύ διασκεδαστικό και όπως ξέρετε μια εικόνα, μια εμπειρία αξίζει χιλιάδες λέξεις. Ουσιαστικά μέσα από ένα παιχνίδι δηλαδή μπορούσαν να μπουν σε αυτό. Ναι, και στο κέντρο αυτό ήμουν εγώ για μερικά χρόνια, ήμουν εγώ ο διευθυντής στο κέντρο αυτό και παρουσίασα εγώ αυτή την εκπομπή, η οποία είχαμε πάει σε εκατοντάδες σχολεία και κάναμε αυτές τις παραστάσεις, ζωντανές παραστάσεις, και επίσης είχαμε μια τηλεοπτική σειρά η οποία για δύο χρόνια, το λεγόμενο Science Factory, δηλαδή το επιστημονικό εργαστήρι. Μάλιστα. Και η οποία πέτυχε για δύο χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Και αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο εγώ και η όλη μου οικογένεια έχουμε βάλει, ένα από τους σκοπούς που έχουμε είναι να προσεγγίσουμε νέα παιδιά να κατανοήσουν την ομορφιά της επιστήμης, της φυσικής, της χημίας, της βιολογίας, των μαθηματικών. Είναι πανέμορφα πράγματα και από την αγάπη μπαίνει η περιέργεια και η δίψα για μάθηση. Και όταν το παιδί θέλει να μάθει κάτι, από μόνο όταν θελήσει να μάθει κάτι, το μαθαίνει πάρα πολύ πιο εύκολα και γίνεται πάρα πολύ πιο δημιουργικό και πιο αποδοτικό. Και αυτές τις παραστάσεις που λέει ο κόσμος γύρω μας, αυτό κάνει. Δείχνει τα παιδιά με έναν τρόπο πάρα πολύ διασκεδαστικό. Τι είναι το νερό, τι ρόλο παίζει το νερό στον πλανήτη μας. Ο αέρας, αν το βλέπουμε, πού είναι, τι κάνει ο αέρας, γιατί. Γενικά, η βασική ιδέα της επιστήμης, η οποία είναι ότι ο επιστήμονας μελετάει τη φύση, την εξερευνεί, την καταλαβαίνει και με την μάθηση αυτή που αποκτά από την έρευνά του, κάνει. Ανοίγει ουσιαστικά δηλαδή το πνεύμα και συμπλέει και το φιλολογικό και το πρακτικό επίπεδο των επιστημών, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμπλέψουν και το βλέπουμε να γίνεται με έναν ωραίο τρόπο εδώ. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Και τα παιδιά ειδικά θέλουν αυτή την εμπειρία να φύγουν λίγο
μέσα από το σχολικό βιβλίο και να περάσουν λίγο και στην πράξη που τα βλέπεις εμπειρικά. Να φύγουν από το στερεότυπο δηλαδή. Ακριβώς, γιατί αν μπορώ να προσθέσω κάτι, μέχρι σήμερα και δυστυχώς και στα γυμνάσια και παντού στην εκπαίδευση, οι φυσικές επιστήμες διδάσκονται με έναν τρόπο στατικό. Δηλαδή, μαζί με τα μαθηματικά διάφορους τύπους, τη φυσική διάφορα θεωρήματα, διάφορους νόμους, ξερά και έτσι. Όταν θα τα δεις σε ένα πείραμα, σε ένα θέαμα, όπως είπαμε προηγουμένως, μία εικόνα, μία εμπειρία αξίζει χιλιάδες λέξεις. Ακριβώς, ακριβώς. Και ίσως να είναι και ένα κίνητρο για τα παιδιά να μπορέσουν να δουν και με έναν διαφορετικό τρόπο τη μάθηση και να μην απαξιώνουν, γιατί βλέπουμε όλοι μας, είμαστε όλοι ουσιαστικά θεατές σε μια κοινωνία νέων η οποία είναι λίγο σε ένταση, και πιστεύω ότι η μάθηση με διάφορους τρόπους... Να τους δώσουμε διεξόδους. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, αρκετές εκδηλώσεις θα γίνουν, από αύριο θα ξεκινήσουν, κύριε Φραγκιαδά, κυρία Καπαράκη, να τις αναλύσουμε λίγο, να αναφερθούμε σε αυτές. Ναι, ναι. Ωραία, να ξεκινήσουμε την κυρία Καπαράκη. Mm-hmm. Ναι, ναι. Ξεκινάμε αύριο με τα εγκαίνια του χώρου, τα οποία θα αφιερωθούν στην... στο έργο του Νικόλα του Ευαντινού, του συντοπίτημα, το ποιητικό του έργο. Τι ώρα θα γίνουν και πού, έτσι να πούμε και δύο πρακτικά πράγματα. Λοιπόν, αύριο, Τετάρτη 11 του μήνα, στις 6:30 το απόγευμα, θα γίνουν στο χώρο της βιβλιοθήκης, στεγάζεται στη Δημοτική Αίθουσα Εμμανουήλ Δασκαλάκη, που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού. Μάλιστα. Ευελπιστούμε ότι θα ευοδοθεί, θα έχουμε καλή προσέλευση. Απευθύνουμε φυσικά πρόσκληση σε όλους, μεγάλους και μικρούς. Είναι κάτι το οποίο ακολουθεί όμως και μια άλλη δράση από ό,τι βλέπουμε. Είναι αυτή την οποία με έναν τρόπο το μας το παρουσίασε ο κ. Φραγκιαδάκης, και την Κυριακή 15 Ιανουαρίου, αν το λέω σωστά. Πολύ σωστά, ναι. Στις 7 το βράδυ. Είναι περίπου μία ώρα. Είναι ελεύθερη είσοδος. Δηλαδή για τα παιδιά, για τους γονείς, για τους δασκάλους και το όλο κοινό. Γιατί δεν είναι μόνο μορφωτική η παράσταση αυτή, είναι και πάρα πολύ διασκεδαστική. Ένας ζωντανός τρόπος για διασκέδαση πραγματικά άλλου τύπου με μορφωτικό υπόβαθρο. Από ό,τι καταλαβαίνω. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Ναι, είναι πάντως και απευθύνεται από ό,τι βλέπουμε και χαρακτηριστικά σε παιδιά από 6 έως 96 ετών. Ακριβώς, αυτό λέγαμε. Είναι, ναι, γιατί όλοι μας είμαστε παιδιά. Στη μόρφωση όλοι είμαστε παιδιά. Οπότε ελπίζουμε να έχει και κάτι, αν μπορώ να προσθέσω. Κάναμε μια συζήτηση χθες με την κοινοπολιτεία στο Δήμο Ιεράπετρας για την παράσταση αυτή, και θα κάναμε προσπάθειες αυτή η παράσταση να πάει στη σχολική χρονιά αυτή, να πάει σε όλα τα σχολεία του Δήμου της Ιεράπετρας, δηλαδή μόνο στην Ιεράπετρα και σε όλα τα χωριά, όπου υπάρχουν σχολεία. Υπάρχουν αίθουσες στα σχολεία με πολλαπλή χρήση και μπορεί να γίνεται εκεί. Οι δράσεις αυτές θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από την κοινοπολιτεία και το Δήμο να γίνει αυτό, και ελπίζω να το πραγματοποιήσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζουμε να περάσετε καλά και όμορφα, να έτσι πετύχετε τους στόχους σας. Νομίζω ότι και η περιφέρεια, ενώ και τα χωριά μας, χρειάζονται στήριξη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και οι άνθρωποι που αγαπούν το χωριό τους, καλό είναι να δραστηριοποιηθούν, να υπάρχει έτσι μια ζωντάνια και να τα κρατήσουμε ζωντανά και τα χωριά μας, γιατί και τα παιδιά που μένουν εκεί αξίζουν να απολαμβάνουν και να έχουν χώρους και να περνούν όμορφα, αλλά και να... παρακολουθούν και εκείνα. Και βλέπουμε και αυτή τη σύμπλευση μεταξύ του θεωρητικού κομματιού των θετικών επιστημών και του φιλοσοφικού περιεχομένου και του πρακτικού περιεχομένου, να συμπλέουν και να δημιουργούν μια εικόνα η οποία δεν απουσιάζει το ένα από το άλλο, από ό,τι καταλάβαμε. Ακριβώς. Και που ξέρετε, μπορείτε να δώσετε και ρεθίσματα στα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο της φυσικής. Έτσι. Ναι. Οπότε να τους ανοίξετε νέους δρόμους στην επαγγελματική και όχι μόνο από κατάσταση. Ναι, κυρία Καβαράκη, σας διάκοψα. Θέλετε να πείτε κάτι?
Όχι, όχι. Ό,τι έχετε πει μέχρι τώρα είναι πολύ σωστό. Θα προσπαθήσουμε. Πιστεύω υπάρχει, καλή θέληση υπάρχει σίγουρα. Και από ό,τι καταλαβαίνω είναι μια ομαδική δουλειά, έτσι. Δηλαδή χρειάστηκαν αρκετοί άνθρωποι να βοηθήσουν σε όλο αυτό και να συνεισφέρουν ο καθένας με τον τρόπο του για να γίνουν πράξη όλα αυτά. Βέβαια. Ακριβώς, και... γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να έχει γίνει. Δηλαδή μαζευτήκαμε αρκετά άτομα, όλοι βέβαια εθελοντές, και όπως είπε και η Μαρία προηγουμένως, πάντα με τη βοήθεια του Δήμου και της κοινότητας, γιατί χωρίς την αίθουσα θα είμαστε μηδέν, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι μας έφεραν βιβλία, και όχι μόνο άτομα, οργανισμοί, άλλες βιβλιοθήκες. Δηλαδή είχαμε αρκετή συμπαράσταση και βοήθεια. Mm-hmm. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει. Η ευχή μας είναι καλοτάξη εδώ όλη αυτή η προσπάθεια δράσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι νέοι όλων των ηλικιών να δουν και έναν διαφορετικό τρόπο στο να μπορούν να καλλιεργούν ό,τι δεν ήξεραν ότι έχουν. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ εύστοχο. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε, να απευθύνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο. Μας είπατε ότι είναι ανοιχτά, είναι δωρεάν και η εκδήλωση αύριο λοιπόν Τετάρτη στις 11 του μήνα θα είναι και ο συντοπίτης, ο φιλόλογος, ποιητής και μουσικός Νικόλας Σεβαντινός. Στις 6.30 ώρα. Και στην αίθουσα Εμμανουλίδας καλά και επίτηδες θα αναφέρουμε πάλι το πρακτικό κομμάτι έτσι ώστε ο κόσμος να είναι να τα ακούσει και δεύτερη φορά όπως και την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στις 7 η ώρα το βράδυ πάλι στην ίδια αίθουσα. Υπάρχει πραγματικός λόγος να είναι όλοι εκεί όσοι μπορούν γιατί μάλλον θα δουν κάτι τελείως διαφορετικό. Ακριβώς. Καλή επιτυχία και πάλι στην προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Εμείς σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία σας. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.